Χθε το απόγευμα είχαμε μια συνάντηση με την Υπουργό Οικονομικών, την κυρία Παπανάτσιου και τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υπηρεσίας, τον κύριο Δημάκη, στην οποία παρευρισκόμουν εγώ και ο κύριος Χαλικιάς που ήμασταν στην Αθήνα και παρευρισκόταν και ο δικηγόρος του συλλόγου και των κατοίκων σε μια συνάντηση προγραμματισμένη εδώ και μέρες. Ε, τώρα, τι, ε, ποιο είναι το στοιχείο που πρέπει να πούμε, που εγώ τουλάχιστον εκτιμώ ότι είναι απολύτως θετικό. Το ίδιο εκτιμάει και ο δικηγόρος που συζητήσαμε μετά το πέρας της ε, συνάντησης αυτής που είχαμε, με την Υπουργό και τον Γενικό Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, και που είναι το εξής. Αλλάξεων όμως για τους αγιαλούς και τις παραλίες συνολικά. Συνολικά. Δεν αναφέρομαι στο Μήλο τώρα. Ξεχάστε το Μήλο, θα πω για το Μήλο. Ε, ο νόμος ε, αυτό θα δίνει περισσότερη, η λογική μάλλον έτσι όπως μας περιγράφηκε, είναι θα δίνει περισσότερες αρμοδιότητες στην αυτοδιοίκηση. Και είναι σωστό αυτό. Είναι και πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης, είναι και δικό μας αίτημα που το ζητάμε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε σε αλλεπάλληλες συναντήσεις και ε, το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να αλλάξει γιατί ακριβώς πρέπει να έχουν περισσότερο λόγο οι δημοτικές αρχές και λιγότερο λόγο οι υπηρεσίε του κράτους. Διότι τον τόπο μας θα πρέπει εμείς να τον διαχειριζόμαστε. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ενώ δηλαδή με το γεγονός ότι οι πολίτες εξέλεξαν τις όποιες δημοτικές αρχές, έχουν λοιπόν την εντολή από τη μεριά των πολιτών οι όποιες δημοτικές αρχές, η δική μας ή κάποια άλλη αύριο, δεν ξέρω σε άλλα μέρη της Ελλάδος, να διαχειριστούν τον τόπο τους. Τούτου λοιπόν δοθέντος, Εμεί εκτιμούμε ότι είναι πολύ θετικό που θα, ότι θα αλλάξει ο νόμος. Και θα αλλάξει μέσα στο 18 ο νόμος. Σύμφωνα με, τη, ε, με αυτό που μα είπε και τη δέσμευση της, ε, της Υπουργού, το δεύτερο τώρα που αφορά εμά στενά, εδώ το ζήτημα τη παραλία του, του Μήλου. Έκαναμε αλλεπάλληλε συναντήσει του τελευταίου δύο-τρει μήνε ε, και με την Υπουργό και με το Γενικό Γραμματέα και εκεί έπεσε η ιδέα ότι, ξέρετε, με το νόμο για τον Αιγαλό και την παραλία, το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο φέρνει πρόταση κάθε χρόνο, το κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, και λέει ότι εγώ θέλω να μισθώσω αυτές τις παραλίες. Που σημαίνει ότι αφού λέω αυτές, οι άλλες δεν μισθώνονται. Είναι αυτονόητο. Προσέξτε, θέλω να επαναλάβω λίγο και περισσότερο, γιατί τα... οι συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβούλου το ξέρουν, το λέω περισσότερο, για τους πολίτες που παρευρίσκονται, ότι εμείς είχαμε τη δυνατότητα αυτού του τύπου της διαδικασίας να κάνουμε μέχρι 31 Μάρτη, η Δήμη. Και από 1η Απρίλη αναλάω εκτιματική και εκτελούσε. Το κράτος δηλαδή, να το πούμε έτσι απλά, τις όποιε ε, δημοπρασίες ή τι ε, τις όποιε διαδικασίες παραχώρησης μέσω του Αιγιαλού ή απευθεία παραχώρησης που έκανε η Γενική Γραμματεία Δημόσια Περιουσίας. Αυτό θα εξακολουθήσει να υπάρχει, δηλαδή εμείς θα επιλέγουμε ε, ποιε παραλίες θέλουν να μιστάσουμε και ποιε όχι. Όλα τα Δημοτικά συμβόλαια σε όλη την Ελλάδα. Και με την αλλαγή που θα γίνει του νόμου. Προσέξτε όμως. Δίνεται μία δυνατότητα που έχει να κάνει το γεγονός και γι' αυτό ερωτώμεθα ε, 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 ρωτιόμαστε δηλαδή από το Υπουργείο να πούμε κατά τη γνώμη μας ποια παραλία πρέπει μέσα από το νόμο να προβλέπεται ότι δεν θα μισθωθεί. Φυσικά μέχρι να αλλάξει ο νόμος. Αν έρθει, ξέρω εγώ, μεθαύριο ε, μια άλλη κυβέρνηση ή ε, τούτη τρελαθεί και θέλει να, να αυτή την εξαίρεση που κάνουμε τώρα να την ξαναλλάξει, προφανώ μπορεί να την αλλάξει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ονοματιστούν παραλίε από όλη την Ελλάδα, ανάμεσα σε αυτέ και η δική μα που ζητάμε είναι η παραλία του Μήλου, για συγκεκριμένου λόγου, θα εξαιρούνται με βάση τον νόμο. Άρα δεν θα μπορεί κανένα γενικό γραμματέα, κανένα υπουργό να κάνει αυτή την ιστορία. Δηλαδή να λέει ότι μισθώνω τον παλιό γυαλό, άρα ο άλλο είναι όμορο, άρα παίρνει αυτό δικαίως και τα λοιπά. Τούτου λοιπόν δοθέντος, εμείς πρέπει να απαντήσουμε μέχρι την Κυριακή, αλλά με σωλαβή πρακτικά μέχρι αύριο, γι' αυτό κάναμε και το έκτακτο συμβούλιο σήμερα, είναι ένα από τα θέματα μάλλον στο έκτακτο συμβούλιο, πρέπει να απαντήσουμε ότι ζητάμε την εξαίρεση της συγκεκριμένη παραλίας από οποιαδήποτε μίσθωση και αυτό με διάταξη νόμου να ε, νομοθετηθεί στο υποσυζήτηση νομοσχέδιο που θα έρθει όπω μα υπόθηκε μέχρι τι 31 Δεκάτου, μέσα στη χρονιά. Έτσι έχουν τα πράγματα. Εμεί νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε το μάξιμο αυτό που θέλαμε. Δεν θα πω του λόγου. Έχουμε πει 100.000 φορέ στο Εθνικό Συμβούλιο γιατί λέμε όχι για τη συγκεκριμένη παραλία. Τα λέει και η εισήγηση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα να κάνουμε μια επανάληψη το για ποιου λόγου η άποψή μα είναι όχι. Δεν είναι μόνο γιατί το λένε οι κάτοικοι. Εγώ θέλω να είμαι σαφή σε αυτό που λέω δεν σημαίνει πάντα αν οι πολίτες έχουν μια άποψη ότι σαν και καλά είναι σωστή. Εμείς συμφωνούμε με την άποψη των κατοίκων γιατί έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σκεπτικό. Με το οποίο συμφωνούμε, επαναλαμβάνω. Αν δεν συμφωνούσαμε θα το λέγαμε. Φωναχτά. Ε, ξεκαθαρίζω λοιπόν ότι πρέπει αυτή την παραλία να εξαιρέσουμε. Δεν θεωρώ, και λέω και την προσωπική μου γνώμη ταυτόχρονα, ότι άλλοι παραλίες, άλλοι, άλλες παραλίες από αυτές που μισθώνουμε πρέπει να εξαιρέσουμε, μπορώ αν χρειαστεί να επιχειρηματολογήσω γιατί η συγκεκριμένη όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξαιρεθεί. Νομίζω πρέπει να πάμε με μια απόφαση ή δυνατόν ομόφωνη για να είναι ακόμα πιο ισχυρή, δηλαδή να αντιστηρίξουμε όπως στηρίξαμε σχεδόν ομόφωνα και την απόφαση που είπαμε για την άρση του μισθωτηρίου. Τώρα εκεί κουβεντιάσαμε και άλλα πράγματα, αλλά δεν είναι εδώ τώρα τίς που αφορούν εννοώ την παραλία. Δεν είναι όμως εδώ τη ώρα να κάνουμε τη ίδια συζήτηση. Εμά μα ενδιαφέρει η συγκεκριμένη ε, απόφαση και θέλω να σα παρακαλέσω. Θα πείτε φυσικά και στην τοποθέτησή σα τη γνώμη του καθένα να πάμε, αν είναι δυνατόν, με ομόφωνη απόφαση για να στέλνουμε ισχυρό μήνυμα με την ομόφωνη απόφαση ε, ότι όλε οι παρατάξει ανεξαρτήτω τώρα συμφωνούμε όλοι για αυτή την εξαρτή.